Απρόβλεπτη τροπή πήρε η πρωτοβουλία του Σωματείου Κριτικού Πολιτισμού και Παράδοσης Αστερούσια Όρη με έδρα το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης να διοργανώσει το καλοκαίρι γιορτή Σφακιανής Πίτας. Η επίμαχη ανακοίνωση προκάλεσε την αντίδραση του Δήμου Σφακίων, της Ένωσης Σφακιανών και του Πολιτιστικού Συλλόγου της χώρας Σφακίων, που θεωρούν ότι πρόκειται για προσπάθεια οικειοποίησης του τοπικού εδέσματος. Έκπληκτος με τις αντιδράσεις, δηλώνει ο πρόεδρος του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη, ξεκαθαρίζοντας ότι σκοπός του είναι να προβάλλει την κριτική παράδοση και να τη φέρει κοντά στους κριτικούς που ζουν στη Μακεδονία. Η περίφημη Σφακιανή Πίτα από τα πιο δημοφιλή κριτικά εδέσματα γίνεται αφορμή για μια κόντρα που κάθε άλλο από γλυκιά γεύση αφήνει. Η ανακοίνωση του Σωματείου Κριτικού Πολιτισμού και Παράδοσης Αστερούσια Όρη με έδρα το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση γιορτής Σφακιανής Πίτας στο γήπεδο Ωραιοκάστρου τον ερχόμενο Ιούλιο προκάλεσε αντιδράσεις στα Σφακιά. Δεν συνάδει με το γεγονός ότι εμείς δεν είμαστε γνώστες αυτού του γεγονότος, γιατί η Σφακιανή Πίτα, όπως λέει και η ονομασία της, είναι ένα τοπικό προϊόν, το οποίο εμείς φροντίζουμε να διασφαλίζουμε όσον αφορά την ποιότητά της στην διοργάνωση που κάνουμε στα Σφακιά. Μάλιστα, ο Δήμος Σφακίων, οι Ενώσεις Σφακιανών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χώρας Σφακίων εξέδωσαν ανακοίνωση διαμαρτυρίας. Για επιτίδιους που οικειοποιούνται πράγματα που δεν τους ανήκουν, έκανε λόγο και ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης. Η Σφακιανή Πίτα συνιστά ξεκάθαρο τοπικό έδεσμα των Σφακίων και δικαιωματικώς θεωρούμε ότι ο τόπος μας διαθέτει το προνόμιο προβολής της. Θα σας παρακαλούσαμε να απέχετε από τη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης ή τουλάχιστον από τη χρησιμοποίηση του τίτλου αυτού, σεβόμενοι και ως πολιτιστικός άλλωστε σύλλογος, το όνομα που φέρει αυτό το έδεσμα, αλλά και τον τόπο που το γέννησε. Αυτό το καλοκαίρι αποφασίσαμε να κάνουμε μία εκδήλωση ανοιχτή για να τιμήσουμε τα Σφακιά και συγκεκριμένα και το έδεσμα της Σφακιανής Πίτας. Γι' αυτό και το ονομάσαμε Γιορτή Σφακιανής Πίτας. Του χρόνου το καλοκαίρι θα κάνουμε μία άλλη εκδήλωση για μία άλλη περιοχή για κάποιο δικό της προϊόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσπαθούμε να καπελώσουμε την εκδήλωση που γίνεται στα Σφακιά. Ο πρόεδρος του Σωματείου Αστερούσια Όρη, Βασίλης Παπιωμήτογλου, ξεκαθαρίζει πως η διοργάνωση δεν έχει καμία σχέση με προσπάθεια οικειοποίησης της προέλευσης του εδέσματος, εκφράζοντας την πικρία του για τις αντιδράσεις απέναντι σε μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει να φέρει την Κρήτη πιο κοντά στους κριτικούς που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που το ξαναλέω μας στενοχωρεί πάρα πολύ είναι οι αντιδράσεις, γιατί ξεχνάν ότι μιλάμε με κριτικούς οι οποίοι ζουν στη Μακεδονία και σηκώνουν το λάβαρο της Κρήτης και τις σημαίες τους στις περιοχές αυτές. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί κανείς για ένα τέτοιο θέμα να σχεδιάζει χωρίς να συνονοείται, αν τι άλλο, με την τοπική κοινωνία των Σφακίων, με το Δήμο. Μας ανησύχησε λίγο το ότι στην αφίσα, στην οποία προσκαλεί τέλος πάντων στην εκδήλωση, αυτό που εμφανίζεται σαν Σφακιανή Πίτα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μάλλον πιο πολύ σε πίτσα φέρνει παρά σε πίτα. Στις ενστάσεις που διατυπώνουν ο Δήμος Σφακίων και οι Ενώσεις Σφακιανών για την ποιότητα των εδεσμάτων που θα προσφερθούν στη γιορτή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Αστερούσια Όρη απαντά ότι η πρόθεσή του ήταν να προμηθευτεί τις Σφακιανές Πίτες από βιοτεχνία παρασκευής των Σφακίων. Δηλώνει δε ότι η εκδήλωση δεν θα ματαιωθεί.